Θα βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον κύριο Αλέξη Φραγκούλη, ο οποίος είναι νηπιαγωγός και είναι και εικαστικός παράλληλα και νομίζω ότι έχει να μοιραστεί μαζί μας αρκετούς τέτοιους τρόπους όπου μπορούμε όλοι μαζί να περάσουμε ωραία στο σπίτι και να κάνουμε δραστηριότητες δημιουργικές. Τον βλέπουμε και τον καλησπερίζω ευθύς αμέσως. Κύριε Φραγκούλη, καλησπέρα. Γεια σου, Αλέξη. Καλησπέρα σας και από μένα. Πραγματικά ζούμε έτσι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τρόποι να εκμεταλλευτούμε αυτή την ώρα με τα παιδιά στο σπίτι. Και παρόλο που ακόμα και εμείς οι ίδιοι να μην έχουμε φαντασία, αυτά διαθέτουν περισσότεροι από εμάς και πρέπει να τα ακούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν όταν είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι? Λοιπόν, φαντασία λοιπόν, χωρίς πολλά υλικά. Με μια χαρτοτενία, παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε έναν χώρο, έτσι ώστε τα παιδιά να το θεωρούν το κομμάτι το δικό τους, είτε στο πάτωμα είτε στον τοίχο ακόμα. Να είναι ο χώρος της δημιουργίας δηλαδή αυτός. Φυσικά, ακόμα και αν βάψει στον τοίχο το παιδί με το μαρκαδόρο, να μην έχει καμία έτσι... Επίπτωση. Ναι. Παρά να μείνει αυτό και σαν μια ανάμνηση όλου αυτού του πράγματος, της κατάστασης που περνάμε. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά με απλό τρόπο τι κατάσταση είναι αυτή? Γιατί ξαφνικά είδαν το σχολείο τους να μην γίνεται, το μάθημά τους, να μην πηγαίνουν στο σχολείο, να μην βγαίνουν έξω να παίξουν, να μην βλέπουν τους φίλους τους, να μην έχουν δραστηριότητες. Λοιπόν, αρχικά δεν χρειάζεται υπερβολή. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάθηση ότι δεν θα πάθουμε κάτι, αλλά ούτε και υπερβολική αγωνία για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν πρέπει να δίνουμε ό,τι πληροφορία εμείς μαζέψουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα παιδιά. Πρέπει αρκεί βασικά να απαντάμε στα δικά τους ερωτήματα με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε τις απαντήσεις, είναι σημαντικό να νιώθουμε ότι είμαστε διαθέσιμοι για τα παιδιά. Σωστό αυτό. Να πάμε ξανά στις δραστηριότητες. Πέρα από τα επιτραπέζια, βλέπουμε τώρα και τα πλάνα, που υπάρχουν πάρα πολλά επιτραπέζια για τις ηλικίες τις μικρές. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε, ας πούμε, να τα βάλουμε τα παιδιά σε μια διαδικασία να αλλάξουν το δωμάτιό τους μαζί μας, να ζωγραφίσουμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω. Φυσικά. Μπορούμε να κάνουμε μία μικρή ανακαίνιση του δωματίου, ακόμα και του σπιτιού. Μπορούμε να κάνουμε μαζί μαγειρική, μπορούμε κυπουρική, γυμναστική που τους αρέσει πάρα πολύ να ακολουθούν. Επίσης, να ανοίξουμε παλιές φωτογραφίες, άλμπουμ ή ακόμα και βίντεο και να τα δούμε μαζί και να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο. Πάλι με τη χαρτοτενία, αν βάλουμε στο κάσωμα της πόρτας ένα νηστό από χαρτοτενία και φτιάξουμε μπάλες με χαρτί, μπορούμε να πετάμε για να περάσουμε πάρα πολύ δημιουργικά. Η αλατοζήμη είναι επίσης μια λύση, χωρίς καν να βγούμε από το σπίτι, να φτιάξουμε μια δική μας πλαστελίνη. Πώς τη φτιάχνουμε αυτή? Ένα μέρος αλάτι, ένα μέρος αλεύρι και νερό, όσο πάει για να γίνει εύπλαστο το υλικό. Και είναι μια πλαστελίνη δηλαδή αυτή, δική μας. Είναι μια φυσική πλαστελίνη και ακόμα και με χρώμα ζαχαροπλαστικής, αν διαθέτουμε, μπορούμε να βάλουμε και τα χρώματα. Και να δημιουργήσουμε με αυτή. Λοιπόν, είναι μερικές μόνο από τις πάρα πολλές ιδέες που είμαι σίγουρος ότι έχεις και έχεις εφαρμόσει και όλα αυτά τα χρόνια που είσαι κοντά στα παιδιά, τα οποία φαντάζομαι θα σου λείπουν και σένα τώρα, Αλέξη, που είσαι στο σπίτι γιατί δεν δουλεύεις. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Παρακαλώ. Ιδέες να υπάρχουν και θετική διάθεση. Αυτό κρατάμε και νομίζω θα βρούμε ακόμα περισσότερες ιδέες. Πες μας. Να τελειώσω με μια παροιμία κινέζικη που λέει ότι αν θες να χορτάσει ένας άνθρωπος, μπορείς να του δώσεις ένα ψάρι. Αλλά αν θες να χορτάσει όχι για μια μέρα, αλλά για όλη του τη ζωή, να τον μάθεις να ψαρεύει. Δηλαδή, είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση αυτή για να δώσουμε στα παιδιά εφόδια για το μέλλον. Πολύ σωστό αυτό που λες, το κρατάμε. Και, να και σε επίσης να προσέχουμε λίγο τις αναφορές μας σε άλλους πολιτισμούς και τα λοιπά, εννοώντας την Κίνα, γιατί
δεν είναι καλό να στιγματίζουμε κοινωνικά, γιατί δεν είναι κάτι που θέλουμε για το μέλλον αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε ευχαριστούμε που το μοιράστηκες από τον αέρα της Μετρόπολης, ότι χρειάζεται να γίνει πολύ σωστή διαχείριση για να μην μείνει στα παιδιά ότι, επειδή όλο αυτό ξεκίνησε από εκεί, ότι ευθύνεται αυτός ο πολιτισμός. Φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια.